Ξέρετε, οι συζητήσεις αυτές, οι εκδηλώσεις, προετοιμάζεις, γράφεις, διαβάζεις πολύ, κάνουμε πολλές πρόβες να είμαστε έτοιμοι. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω κάτι άλλο από αυτό που έχω σχεδιάσει. Βλέποντας αυτή την προσέλευση και κυρίως, νομίζω, και αυτή τη δυναμική. Ξέρετε, μου ήρθε λίγο πριν πω στο μυαλό μου η πρώτη συνάντηση που κάναμε το καλοκαίρι του 2010, τον Ιούλιο. Λίγες μέρες αφού το αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε τη δημοτική μας κίνηση. Και στο μυαλό μου πέρασαν, ξεκινώντας από εκεί, βλέπω όσο μπορώ να φανώ φαίνεται για τα φώτα, αλλά βλέπω αρκετούς ανθρώπους που ήταν εκεί την ημέρα. Και δεν μπορώ να μην συγκινηθώ. Και δεν μπορώ να μην περάσει από το μυαλό μου όλη αυτή η διαδρομή από το 2010 μέχρι το 2019, σήμερα, η οποία ήταν μια δύσκολη αλλά συναρπαστική διαδρομή με πάρα πολλούς συνοδοιπόρους. Και αυτό το πράγμα θέλω να το μοιραστώ, ξεκινώντας μαζί σας, συγκινούμενος για όλη αυτή τη διαδικασία, συγκινούμενος για όσο έχουμε περάσει, ευχαριστώντας όλους τους ανθρώπους που μαζί ξεκινήσαμε δειλά-δειλά. Πιστέψτε με, όταν ξεκινήσαμε το 2010, το καλοκαίρι για τις εκλογές του Οκτωβρίου, δεν ξέραμε τι μας ξημερώνει. Είχαμε πλήρη άγνοια κινδύνου. Σε αυτά τα 4 χρόνια, αποκαλύψαμε το ταμιακό ύμα των 400.000 ευρώ και το παραπέμψαμε στην δικαιοσύνη, παραπέμψαμε την υπόθεση στην δικαιοσύνη. Αποκαταστήσαμε την κανονικότητα στην ταμιακή υπηρεσία. Αναδιοργανώσαμε την διεύθυνση οικονομικών και εφαρμόσαμε ΑΕΖΟ. Καταστήσαμε το Δήμο αξιόπιστο φορέα στις συναλλαγές του με τους προμηθευτές του. Καταφέραμε να πληρώνουμε τους προμηθευτές και τις υποχρεώσεις μας σε 52 μέρες. Πετύχαμε την σύνταξη των οικονομικών μας καταστάσεων, που είναι ισορροπισμό και όλο αυτό, από τον υπηρεσιακό μηχανισμό για πρώτη φορά από τη σύσταση του Δήμου. Ένα στόχο δεκαετιών. Ο ισορροπισμός του 2018 είναι ήδη έτοιμος. Σύντομα, ελπίζουμε και πριν τις εκλογές μπορεί να αρχίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάτι τέτοιο φάνταζε αδιανόητο πριν κάποια χρόνια. Επιτρέψτε μου μια παρένθεση εδώ, με αφορμή τη χθεσινή παρέμβαση του πρώην αντιμάτου του κυρίου του Γιώργου Τουζέλου και προς αποκατάσταση κάποιων πραγμάτων. Κατά το παρελθόν και κανείς μας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι στα στάδια της προηγούμενης διοίκησης, οι οποίοι δεν προσπάθησαν να αλλάξουν μια κακή κατάσταση. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο Γιώργος Τουζέλος ήταν ένας από αυτούς. Έκανε πραγματικά προσπάθεια να βελτιώσει τα πράγματα. Έκανε προσπάθεια να ανταλλάξει. Και ξέρει ο ίδιος, και νομίζω το παραδέχεται, ότι ένας από αυτούς που υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια ήμουν εγώ, ήταν η παράταξή μας, ακόμα και ως αντιπολίτευση. Αλλά αξίζει να ξέρουμε και να κατανοήσουμε ότι το πνεύμα των σχέσεων που είχε διαμορφωθεί δεν επέτρεπε να αλλάξουν τα πράγματα στον βαθμό που έπρεπε. Ήταν επιβεβλημένη η αλλαγή του 2014 για να τον ομολογηθούν πολύ σημαντικές.